Να πω ότι ορθώς επισημάνατε ότι από το άρθρο 100 του κανονισμού της Βουλής που προβλέπει τη διαδικασία της κατάθεσης ενστάσεων της συνταγματικότητας, αλλά και από την πρακτική του σώματος δεκαετίες τώρα, δεν προβλέπεται προειδοποίηση ή και πολύ περισσότερο κατάθεση γραπτού κειμένου για την υποβολή της ένστασης αντισυνταγματικότητας. Επομένως, το θέμα που ετέθη από τον κύριο Τριαντάφυλλο δεν είναι βάσιμο. Αν σκεφτούμε να αλλάξουμε αυτή τη διαδικασία, ωραία, ίσως θα ήταν θετικό. Αλλά πάντως δεν υπάρχει στο σημερινό ζήτημα κάποιο κενό. Επενετή επίσης ήταν η πρωτοβουλία σας να εξασφαλιστεί μια με ευρύτερη συμμετοχή και προετοιμασία όλων των πλευρών του σώματος. Εδώ όμως, κύριε Πρόεδρε, οφείλω όχι προς εσάς αλλά προς τις υπόλοιπες πλευρές της αιθούσης να επισημάνω ότι σε όλες τις συνεδριάσεις της Επιτροπής η κυρία Κωνσταντοπούλου και ο ΣΥΡΙΖΑ, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, έθεσαν κατ' επανάληψη τα ζητήματα αντισυνταγματικότητας και προειδοποίησαν ότι ακριβώς αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ θα εμείνει. Επομένως, δεν υπάρχει στοιχείο ευνηδιασμού. Και άρα όλα έχουν γίνει καλώς. Τώρα, κυρία Κωνσταντοπούλου εξέθεσε με πληρότητα τα ζητήματα που αφορούν τις υπερβάσεις της συνταγματικής τάξης αναφορικά με τις ρυθμίσεις που εισάγει αυτό το νομοσχέδιο. Ο αντιλέγων, ο κ. Υψηλάντης, δεν μίλησε καθόλου για τα άρθρα του συντάγματος ή για τα άρθρα του νομοσχεδίου αναφορικά με το Σύνταγμα. Κοιτάξτε, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το Σύνταγμα όταν ψηφίζεται, ναι, συμπυκνώνει και αποτυπώνει πολιτικούς και κοινωνικούς συσχετισμούς, αλλά με ένα τρόπο γενικής ισχύως. Δεν είναι λάστιχο το Σύνταγμα και αν αλλάζουν οι πολιτικοί και οι κοινωνικοί συσχετισμοί, κυρίως οι πολιτικοί, είναι αδιανόητο η εκτελεστική εξουσία και η κυβέρνηση να δίνει τις δικές της ερμηνείες ως προς το Σύνταγμα. Από αυτήν την άποψη, εγώ θα επιμείνω να αναγνώσω δύο μόνο άρθρα από όσα έθεσε η κυρία Κωνσταντοπούλου στην ένστασή της. Αναφορικά με τα άρθρα 4, 26, 9, 19, 7, 25, 9, α, 20 και τα υπόλοιπα, όπως και τα άρθρα της ΕΣΔΑ, το 2, 3, 6 και 8 που κατά τη γνώμη μας παραβιάζονται. Λέει το άρθρο 7 του Συντάγματος στην παράγραφο 2: τα βασανιστήρια, οποιαδήποτε σωματική κάκωση, βλάβη υγείας ή άσκηση ψυχολογικής βίας, καθώς και κάθε άλλη προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, απαγορεύονται και τιμωρούνται όπως ο νόμος ορίζει. Δεν υπάρχει δικηγορικό σύλλογος, νομικό πρόσωπο, εκπαιδευτική κοινότητα, πανεπιστημιακή κοινότητα της νομικής επιστήμης που να μην έχει ασκήσει κριτική στα άρθρα αυτού του νομοσχεδίου ότι μεταφέρουν την έννοια του δικαίου στην έννοια της τιμωρίας και των βασανιστήριων και παραβιάζουν ακριβώς το άρθρο 7 παράγραφος 2 του Συντάγματος. Και αυτό διατρέχει μια σειρά από ρυθμίσεις, όχι μόνο του άρθρου 1 του σχεδίου νόμου, αλλά και πολλών άλλων. Θα επικαλεστώ επίσης το άρθρο 25 του Συντάγματος που λέει ότι τα δικαιώματα του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου και η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου τελούν υπό την εγγύηση του κράτους. Όλα τα κρατικά όργανα υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ανεμπόδιστη και αποτελεσματική άσκησή τους. Τα δικαιώματα αυτά ισχύουν και στις σχέσεις μεταξύ ιδιωτών κλπ. Οι κάθε είδους περιορισμοί που μπορούν κατά το Σύνταγμα να επιβληθούν στα δικαιώματα αυτά πρέπει να προβλέπονται είτε απευθείας από το Σύνταγμα είτε από το νόμο, εφόσον υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού από το στο Σύνταγμα, και να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας.
Αυτά δεν μπορούν να τύχουν διαφορετικών ερμηνεών κατά την κρίση του κάθε υπουργού ή της κάθε κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Είναι αρχές για να λειτουργεί η ελληνική κοινωνία με κανόνες που θα τους σέβονται όλοι. Διαφορετικά είναι η καλύτερη διαδικασία για να μην σέβεται κανείς τίποτα. Γι' αυτό και πρέπει να τηρείται το Σύνταγμα, γι' αυτό και πρωτίστως η Βουλή πρέπει να υπερασπίζεται το Σύνταγμα. Τελειώνω, κύριε Υπουργέ, μετά και από την έκθεση της επιστημονικής υπηρεσίας της Βουλής, δεν είναι δυνατόν να διατηρήσετε άλλο, για όλα τα άλλα φαντάζομαι δεν θα το δεχτείτε, γιατί είναι άκρως αντισυνταγματικές, πληθώρα διατάξεων του σχεδίου νόμου. Όμως η διάταξη του άρθρου 38 του σχεδίου νόμου, όπως την έχετε διατυπώσει, είναι, ναι, να δω τι αλλαγές θα φέρετε. Αλλά πώς το διατυπώσατε έτσι, δεν ξέρατε το Σύνταγμα? Δεν ήξερε το Υπουργείο, δεν το ξέρατε εσείς, δεν το ήξερα στη διαδικασία της Επιτροπής? Είναι ad hoc η απόλυτη παραβίαση της συνταγματικής πρόβλεψης. Γιατί έχει περάσει τόσο καιρός και στην Επιτροπή δεν διαφοροποιήθηκε, δεν αποσύρθηκε και φτάνουμε στην ολομέλεια γι' αυτό? Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και εμείς, ο κύριος. Συγγνώμη.